πάμε να επισκεφθούμε ένα γυναικείο καφενείο, το καφενείο των γυναικών. Συνδεόμαστε λοιπόν με την κυρία Νάντια Αβυτίδου, πρόεδρο του Πολιτιστικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου Γυναικών Ελπίδα Μάνας. Καλησπέρα σας, κυρία Αβυτίδου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά που είσαστε κοντά μας και μας στηρίζετε. Είστε εκεί στο καφενείο στην Καλλιθέα? Σωστά, εδώ είμαι. Είστε στο χώρο του γραφείου όμως από ό,τι βλέπω. Ναι. Δείχνουμε τώρα, θα δείξουμε και εικόνες μέσα από το καφενείο για να καταλάβει ο κόσμος και να μπορέσει να έρθει να σας επισκεφθεί. Λοιπόν, πρόκειται για ένα καφενείο γυναικών που γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά για κάθε ευάλωτη γυναίκα, για κάθε γυναίκα που το έχει ανάγκη. Ναι, σωστά, σωστά, και είμαστε εδώ ανοιχτοί από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 10 η ώρα το βράδυ. Έρχονται πολλές γυναίκες, γυναίκες οι οποίες είναι μόνες τους, δεν έχουν παρέα, μεγαλύτερης ηλικίας, τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει, νιώθουν μοναξιά και εδώ μπορούν να έρθουν ακόμα και μια καλημέρα, μια συζήτηση, να υπάρξει έτσι όμορφη, είναι σημαντικό, γιατί έχει χαθεί πλέον η επικοινωνία και ο κόσμος νιώθει πολύ μοναξιά. Και είναι και κόσμος πολύς, ο οποίος υποφέρει, πολλές γυναίκες υποφέρουν, γιατί διαρκώς αυξάνεται η ενδοοικογενειακή βία, ενώ κάποιος θα περίμενε ότι κοπάζει, υποχωρεί, ένεκα και της ενημέρωσης που υπάρχει, παρόλα αυτά αυξάνεται διαρκώς, κυρία Αβυτίδου. Σωστά. Αυξάνεται και η βία, αυξάνονται και οι γυναίκες οι οποίες έχουν ψυχιατρικά θέματα, καταθλίψη, ψυχολογικά. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να κάνουμε πάρα πολλές δράσεις και μία εκ των οποίων είναι... Να δούμε είναι... λίγο παρακαλώ και full screen το καφενείο μέσα, το βίντεό μας. Είναι από μία μουσική βραδιά που κάνατε το Σάββατο. Σωστά. Εδώ βλέπουμε και εσάς να οργανώνετε το συσίτιο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν μπορεί να έρθει οποιαδήποτε γυναίκα, νιώθει ευάλωτη, να σας χτυπήσει την πόρτα και να της δώσετε μία χείρα βοηθείας. Σωστά, σωστά, γιατί και στο συσίτιο συμμετέχουν πάρα πολλές γυναίκες και τα παιδάκια τους. Και τώρα ακούτε και τον αγαπημένο μου Χρήστο Καρνάβα μαζί με την Ελίνα, που τραγουδάει η Ελίνα και παίζει ο Χρήστος μας. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Αναφέρεστε στο Σάββατο που μας είπατε ότι ήταν μια μουσική βραδιά, που η καλλιτέχνη δεν ήταν μια κυρία που έχει μονογονεϊκή οικογένεια και ο καλλιτέχνης ήταν ένα άτομο με αναπηρία. Σωστά. Θέλετε να μας πείτε για αυτή τη μουσική βραδιά, για τους καλλιτέχνες αλλά και για τον κόσμο που ήρθε? Ναι, εδώ γενικότερα να το επικοινωνήσουμε και αυτό. Δίνουμε την ευκαιρία σε όλες τις γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με τη μουσική, τραγουδάνε, να έρχονται, να λαμβάνουν μέρος. Κάθε Σάββατο έχουμε μουσική βραδιά και τώρα θα ξεκινήσουμε και κάθε Παρασκευή, γιατί αυτό αρέσει στα μέλη μας και το έχουν ανάγκη. Και διασκεδάζουμε και συμμετέχει και ο κόσμος. Τραγουδάει, δηλαδή, και παραγγελίες δίνουν. Γίνεστε μια μεγάλη παρέα, δηλαδή, εκεί στο καφενείο. Σωστά. Των γυναικών. Και ας είμαστε και παράφωνοι. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι καλή καρδιά. Και καλή καρδιά και η ατμόσφαιρα, το κλίμα, ο χώρος να έχει μια ζεστασιά, μια θαλπορή. Γιατί όλη αυτή τη θαλπορή έχουμε ανάγκη, πόσο μάλλον αυτές οι κυρίες. Και το έχουμε πετύχει αυτό, δόξα τω Θεώ. Πάει πάρα πολύ καλά. Έρχεται αρκετός κόσμος, συζητάμε. Έχουμε και τη δανειστική μας βιβλιοθήκη. Άλλες γυναίκες έρχονται να διαβάσουν κάποια βιβλία. Μας έχει φέρει ο κόσμος πάρα πολλά βιβλία. Και επίσης θέλω να σας πω ότι ξεκινάμε και ένα πρόγραμμα με ψυχολόγους. Το ένα είναι μέσω πλατφόρμας. Αυτό για να είναι μπορέσουν... που μου αναφέρατε, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Ευάλωτων Γυναικών που επίκειται να λειτουργήσει. Ναι, και λειτουργεί ήδη, απλά ακόμα δεν έχουν ετοιμαστεί τα γραφεία μας. Λειτουργεί ήδη και έχουμε ήδη αναλάβει κάποιες υποθέσεις γυναικών οι οποίες έχουν να κάνουν με κακοποίηση, με μονογονείς, με... Κυρία Αβυτίδου, από ό,τι μου είπατε, πέρα από την ψυχολογική υποστήριξη, καλύπτεται για παράδειγμα και δικαστικά έξοδα. Αν μια γυναίκα δηλαδή χρειάζεται την υπόθεσή της να την πάει δικαστικά, υποστηρίζεται και αυτό το κομμάτι. Σωστά. Ένα μέρος ή εξ ολοκλήρου αναλόγως την κατάσταση που έχει η γυναίκα, το μέλος μας. Αλλά πέρα από αυτό, να ξέρετε ότι εντάσσουμε τώρα ένα πρόγραμμα πανελλαδικά μέσω ειδικής πλατφόρμας για να έχουμε μάλλον διαθέσιμο ψυχολόγο και επίσης έχουμε και μία ψυχολόγο η οποία δέχεται κόσμο εδώ διαζώσεις.
Ωραία, σε έναν ιδιαίτερο όπως χώρο. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε γυναίκα να σας χτυπήσει την πόρτα, έτσι μπορεί και οποιοδήποτε από εμάς να έρθει να πιει έναν καφέ, να φάει κάτι, να πιει ένα κρασί και να συνεισφέρει τον οβολό του υπέρ αυτών των γυναικών. Σαφέστατα. Και αυτό είναι που μας ενώνει καταρχάς, γιατί εδώ έχουμε και φαίνεται και στη συνεργασία και οι εθελόντριες, αλλά και οι κοπέλες οι οποίες εργάζονται εδώ στο καφενείο. Είναι πολύ ευχαριστημένες και δείχνουμε την αγάπη μας, γιατί εντάξει, ουσιαστικά εργάζονται κοπέλες οι οποίες είναι μονογονείς είτε κακοποιημένες. Πολύ σημαντικό αυτό που τους δίνεται μια ευκαιρία να σταθούν στα πόδια τους, να ορθοποδήσουν και να φτιάξουν από την αρχή τη ζωή τους. Ουσιαστικά αυτό χρειάζεται, πράξεις και όχι θεωρία. Και είναι σημαντικό η γυναίκα πλέον να έχει το δικό της πορτοφόλι, να εργάζεται για να μπορεί να διαχειριστεί και τα ζητήματα τα προσωπικά της αλλά και του παιδιού της. Κυρία Βιτίδου, λέμε καφενείο γυναικών, γυναικείων καφενείο, έτσι το λέτε. Δέχεστε όμως και άντρες να έρθουν να πιούν έναν καφέ, να περάσουν όμορφα. Να το πούμε και αυτό, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι γυναίκες με γυναίκες μόνο. Όχι, έχουμε πάρα πολλούς άντρες υποστηρικτές, οι οποίοι βοηθάνε και ως εθελοντές, πηγαίνοντας και φέρνοντας τρόφιμα, είτε στις αποστολές μας που είναι λίγο πιο βαριά τα αντικείμενα, γιατί κάνουμε αποστολές πανελλαδικά. Ήδη πρώτη ανάγκη. Να το πούμε και αυτό. Να δούμε τώρα. Μιας και το αναφέρετε, να δούμε και το βίντεο όπου είστε εκεί στην προετοιμασία, στη διαδικασία. Να το δούμε, παρακαλώ. Τι ετοιμάζουμε? Ετοιμάζουμε το κολατσιό που θα πάρουν τα παιδιά στο σχολείο για αύριο. Από σήμερα θα έρθουν οι μανούλες του συλλόγου μας να το παραλάβουν. Επίσης, ξέρετε, δίνουμε και χυμούς, αλλά δίνουμε και γάλατα και το φαγητό, το καθημερινό, προσπαθούμε να το παρέχουμε στα μέλη μας. Συσίτια λοιπόν καθημερινά, αλλά και ανάλογα με την περίοδο, την εορτή, οργανώνεται διάφορα. Για παράδειγμα, τα Χριστούγεννα, τι καλό προετοιμάζεται? Σε ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο προσκαλούμε όλο τον κόσμο να παρευρεθεί. Θα παρουσιάσουμε τη δική μας κολεξιόν σε συνεργασία με το Elegance Models. Είναι μια φανταστική δράση, γιατί θα συμμετάσχουν και θα παρουσιάσουν φορώντας ρούχα τα οποία έχουν δημιουργήσει τα μέλη μας μαζί με τα παιδιά τους, και θα περπατήσουν στην Πασαρέλα. Και αυτό θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Βαγγέλη τον Ιωάννου, πέφτουν συγγνώμη συνέχεια, τον Βαγγέλη τον Ιωάννου που μου έκανε αυτή την πρόταση, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές οι γυναίκες να ενθαρρύνονται σε τέτοιου είδους ασφαλώς, μέσα εκδηλώσεις. Από κάτι τέτοιες δράσεις, εκδηλώσεις, τονώνεται η αυτοπεποίθηση και η ψυχολογία του καθενός. Και κυρία Βιτίδου, για το τέλος, ήθελα να μας πείτε, αν κάποιος θέλει να προσφέρει, να σας φέρει τρόφιμα, σε είδος να προσφέρει, παιχνίδια, ρουχισμό, πού μπορεί να το κάνει? Τα φέρνουν εδώ, ξενοφόντος 85 στην Καλυθέα, στην έδρα μας.